δώσω συγχαρητήρια. Θα τη δώσουμε συγχαρητήρια τη Καλομήρα. Διότι το σόου τη στον Αλφα πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και επειδή είναι πολύ δύσκολες εποχές για τηλεόραση, πάρα πολύ δύσκολες και πολύ δύσκολες εποχές για σόου και μεγάλες παραγωγές, δεν είναι καθόλου εύκολο να βγεις και να σε δει τόσος κόσμος. Και η Καλομήρα, εκτός από το σόου που είναι καλό γενικότερα, η παραγωγή το έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο. Γιατί βλέπουν την εκπομπή, την υποστηρίζουν την εκπομπή και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στην Ιαπωνία. Okay. Δύο πράγματα. Σούσι και γκέισες. Α, ναι. Θα πάμε πρώτα στις γκέισες. Τέλεια. Έτσι. Ξέρεις για τις γκέισες, αλήθεια? Ναι, είχα διαβάσει. Ένα λεπτό, ησυχία, για να μας πει για τις γκέισες. Είχα διαβάσει το βιβλίο Memoirs of a Geisha. Α, το έχεις διαβάσει? Ναι, και είδα και την ταινία. Ήμουν φανατική. Μπράβο. Μου άρεσε τόσο πολύ. Το βιβλίο ήταν καλύτερο, βέβαια. Αλλά γενικά μου είχαν πει όλα τα πράγματα που θα κάνουμε και περίμενα όλη την ώρα για τις Geishas. Ήθελα να τους γνωρίσω, να τους ακούσω να τραγουδάνε, να παίζουν τα όργανα. Όλα αυτά που είχα διαβάσει. Και ήταν εκπληκτική εμπειρία. Οι Geishas που ήρθαν στην εκπομπή Geishas. Ναι, τι κάναμε, πήγαμε και τους είδαμε στη Ιαπωνία. Αληθινές Geishas και αυτά. Υπάρχουν ακόμα αληθινές Geishas στην Ιαπωνία? Ναι. Φοράνε και τις στολές? Ναι. Και υπάρχουν κάποιες που είναι πολύ high, που δεν λένε ότι είναι. Είναι πολύ σαν κρυφό, αλλά είναι Geishas πραγματικές. Μάλιστα. Απλώς δεν φανερώνονται, δεν μπορείς να τις καταλάβεις, δεν φοράνε τις στολές πια αυτές. Ξέρεις τι φοράνε τις στολές, αλλά πολλοί φοράνε τις στολές, αλλά ένα γκέισα, πραγματική γκέισα, η άλλη θα το καταλάβει. Like, αν ήμουν γκέισα θα καταλάβω γκέισα. Μεταξύ γκέισα τους καταλαβαίνονται. Ναι, με τα άσπρα και τα μαλλιά πάνω, τα λουλούδια, είναι πολύ ωραίες. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και τις γκέισες και σε λίγο θα μάθουμε και κάποια πράγματα περισσότερα. Τέλεια. Έχει ένα μυστήριο η ζωή της γκέισας, δεν έχει ένα μυστήριο? Είναι πολύ έξυπνες, μορφωμένες και όλο αυτό το πράγμα που κάνουν για το πιο τέλειο πράγμα, πώς περπατάνε, πώς μιλάνε. Η ζωή τους όλη είναι μια τέχνη. Ο κύριος Καρκαλέσης, ο κύριος Σταύρος Καρκαλέσης, είναι ιστορικός συγγραφέας, θα μας πει δύο λόγια. Ό,τι θέλετε. Κύριε Καρκαλέση. Η γκέισα στο σύγχρονο κόσμο είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή, κοιτάξτε, κάποιοι λένε ότι η γκέισα είναι μια, στην ουσία, εταίρα. Δεν ήταν έτσι όμως. Να το ετοιμολογήσουμε. Γκέι, γκέι στα Ιαπωνέζικα, δεν σημαίνει αυτό που λένε οι Άγγλοι. Σημαίνει τέχνη. Τέχνη. Και σα είναι ο άνθρωπος, το άτομο. Άρα γκέι είναι η τέχνη. Ο άνθρωπος που κατέχει. Όταν θα πας στην Ιαπωνία, ξανά χρειαστεί να κάνεις Big in Japan 2. Θα ξέρεις ότι γκέι είναι η τέχνη. Art. Και σα ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος, ο πολύμορφος, ο καλλιεργημένος, η γυναίκα που ξέρει όχι μόνο να χορεύει, να διασκεδάζει μια αντρική παρέα με την καλή έννοια, αλλά και να συζητάει ακόμη και για πολιτική ή για οτιδήποτε. Ναι. Τώρα ότι έχει παρεξηγηθεί η έννοια, βεβαίως έχει παρεξηγηθεί και στη Δύση, επειδή αυτό είναι συνώνυμο με την πορνεία, έχει επικρατήσει λανθασμένα και εδώ να θεωρείται κάτι τέτοιο ότι συνέβαινε και στην Ιαπωνία. Και υπάρχουν ακόμα δεν συνέβαινε, κυρία Στεφάνη. Γκέισες δηλαδή στην Ιαπωνία, γυναίκες οι οποίες μεγαλώνουν και ετοιμάζονται για να ικανοποιήσουν. Μια δική μου πηγή από εντελώς αξιόπιστη μου λέει ότι σήμερα στην Ιαπωνία, μια χώρα 100 και πλέον εκατομμυρίων, οι αυθεντικές γκέισες, προσέξτε, οι αυθεντικές δεν είναι πάνω από 2 με 3.000. Υπάρχει σχολή γκέισων ακόμα? Βεβαίως, και μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει σχολή? Έχω πάει όταν πήγες στη Ιαπωνία, όχι ότι έχω πάει τώρα. Ναι. Ναι, έχω πάει. Και πάνε από σχολείο, μικρά και εκεί, από μικρά. Δεν ξέρω αν είναι από μικρά. Από 9-10 χρονών. Από 9-10 χρονών, τι λέτε. Και η δασκάλα έβλεπα ότι φορούσε τα μανίκια, νομίζω κοντά ή μακριά. Και ένας μαθητής τα φοράνε πιο διαφορετικά, πιο μακριά. Όλα στη ζωή μιας γκέισας έχουν το συμβολισμό και τη σημειολογία τους. Και μαθαίνουν μουσική, χορό.
την ιεροτελεστία του τσαγιού. Α, πώς να σερβίρουν σωστά το τσάι για να εξυπηρετούν την ανθοδετική. Τα λουλούδια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους Ιάπωνες. Ανθοδετική. Έτσι, αναπαριστούν τον κύκλο της ζωής μέσα από τον τρόπο που στείνουν συνθέσεις λουλουδιών. Έτσι, αλλά και όλα τα άλλα, πλην αυτού που έχει παρεξηγηθεί. Μια γκέισα ποτέ δεν πήγαινε επιπληρωμή με κάποιον, έτσι, παρά μόνο εάν ερωτευόταν η ίδια. Επειδή αυτό είναι το πιο παρεξηγημένο. Μια γκέισα δεν πήγαινε να κοιμηθεί με κάποιον για να πάρει χρήματα. Όχι. Έτσι όπως έχουμε τις ιερόδουλες εδώ. Μια γκέισα πήγαινε μόνο άμα ήθελε με κάποιον. Και εφόσον υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο. Μόνο στην περίπτωση αυτή προχωρούσε και ενδεχομένως παντρευόταν. Αλλά τον ερωτευόταν. Ακριβώς. Όλα υπήρχαν σε ένα πλαίσιο του διασκεδάζω μια αντρική παρέα, ναι, ή λαμβάνω μέρος στις συζητήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που λένε ότι οι πλούσιοι Ιαπωνέζοι έχουν την οικογένεια, τη σύζυγο και έχουν και την γκέισά τους σε κάποιον. Την παλακίδα, την ερωμένη. Ναι. Ισχύει όπως και στο δυτικό κόσμο, αλλά αυτές δεν λέγονται γκέισες. Λέγονται οϊράν. Οϊράν στα Ιαπωνέζικα. Άλλο είναι αυτό. Ή γκέσα. Γκέσα. Άλλο αυτό. Το αντίστοιχο με τα escort girls που λέμε στη Δύση. Έτσι. Ναι. Ή χαλαρών ηθών ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Η αυθεντική γκέισα δεν ασκεί πορνεία. Μάλιστα. Απλώς έχει πάει σε μια σχολή έτσι ώστε να είναι σωστή κυρία δίπλα σε έναν άντρα. Έτσι. Να τον διασκεδάζει και να. Είδες τι μαθαίνεις, Καλαβουρά. Μαθαίνω πολλά. Κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορείς να κάτσεις πολλή ώρα, θέλω να κλείσουμε με κάτι την παρουσία σου εδώ. Γιατί μου έχει πει ο Γιώργος, πρέπει να φύγει, πρέπει να φύγει γρήγορα. Ναι, γιατί έχω πρόβληση. Να φύγει! Ο προβοκάτορας. Εγώ ο προβοκάτορας. Το κοινό είναι μαζί μου, δεν υπάρχει. Να φύγει, Καλομήρα. Λοιπόν. Ακόμα τελευταίο, έλα.